Γεια σας αγαπητοί φίλοι! Σας ενθαρρύνω λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να φλερτάρετε πολύ, αλλά σας παρακαλώ αποφύγετε το βρώμικο φλερτ. Και θα σας πω τώρα ποιοι παράγοντες κάνουν το φλερτ βρώμικο και όχι αθώο, αγνό και καθαρό. Πάμε λοιπόν! Κάποτε μου είχε πει ένας γνωστός ότι απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό να δίνει ελπίδες σε κοπέλες και μετά να αποσύρεται απότομα. Παραδεχόταν λοιπόν ότι απολάμβανε ένα είδος βασανισμού του άλλου φίλου. Τώρα βέβαια αυτός ο άνθρωπος σίγουρα είχε συμπλέγματα κατωτερότητας και ανασφάλειας μέσα του και ίσως για κάποιες εμπειρίες που δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτή η συμπεριφορά όμως δείχνει ξεκάθαρα ένα μένος και μία εκδικητικότητα προς το άλλο φίλο. Επίσης, πάρα πολλοί άντρες μου λένε ότι εισπράττουν συχνά από γυναίκες τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, τους φλερτάρουν από μακριά, τους χαμογελάνε, τους κοιτάζουν και όταν τις πλησιάζουν λένε έχω αγόρι ή ότι δεν είμαι διαθέσιμη ή ότι δεν ενδιαφέρομαι. Ή κάποιος με ένα αγόρι έχει ρωτήσει με τότε γιατί με κοιτούσες τόση ώρα και του λέει μα όπου θέλω κοιτάω. Είναι εντελώς αλόκοτο και εντελώς παράλογο να δίνεις ελπίδες σε ανθρώπους και μετά απότομα να τις αποσύρεις. Αυτό γίνεται κατά κόρον ειδικά από άτομα δεσμευμένα ή από άτομα που έχουν μάθει να παίζουν αυτό το παιχνίδι παίρνοντας δύναμη από αυτό, παίρνοντας εξουσία από αυτό, παίρνοντας αξία, θέλοντας να βασανίσουν το θύμα τους. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά υπάρχουν και ίσως να το έχουν κάνει και όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή να ευχαριστιούνται αυτόν τον μικρό βασανισμό του απέναντί τους. Νομίζω όλοι έχουμε έναν μικρό βασανιστή μέσα μας που μπορεί να έχει προβληθεί κάποια στιγμή προς τα έξω. Πληγώνοντας λοιπόν τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, αποθαρρύνουμε τους ελεύθερους ανθρώπους να φλερτάρουν ελεύθερα. Τους αποθαρρύνουμε γιατί ίσως να τους δημιουργείται και μία φοβία ότι μήπως θα ξαναπληγωθώ, μήπως με ξανακοροϊδέψουν, μήπως ξανανιώσω αυτή την εσωτερική προσβολή, αυτή την αδυναμία. Γιατί όταν φλερτάρεις και δείχνεις ξεκάθαρα στον άλλον ότι σε ενδιαφέρει, τότε γίνεσαι κάπως στρωτός και ευάλωτος. Δηλαδή ρισκάρεις να ανοιχτείς, ρισκάρεις σε έναν βαθμό να ξεγυμνωθείς εσωτερικά μέσα σου. Και όταν ο άλλος το χειρίζεται αυτό, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό, τότε μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αποθαρρυνθεί και να μην έχει το θάρρος την επόμενη φορά να ξαναφλερτάρει αγνά και ελεύθερα. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ ανήθικο όταν ένας άνθρωπος κυκλοφορεί με την σύντροφό του ή τον σύντροφό του να αρχίσει να χαμογελάει σε άλλα άτομα ή να τα φλερτάρει. Και πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι αυτά τα άλλα άτομα διακατέχονται επίσης από μια έλλειψη ήθους και ανταποκρίνονται σε αυτό το φλερτ. Και ουσιαστικά συνενούν και οι δύο στο να προσβάλλουν και να μειώσουν τον άλλον σύντροφο. Προσωπικά παρατηρώ ότι το κάνουν πάρα πολύ έντονα οι άντρες, αλλά και πάρα πολλές γυναίκες ανταποκρίνονται σε καλέσματα δεσμευμένων. Έχω όμως ακούσει από άντρες, και σίγουρα εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι άντρας, δεν μπορώ να ξέρω τι κάνουν οι γυναίκες ακριβώς, ό,τι λέτε εσείς ακούω, ότι πολλές δεσμευμένες κοπέλες δίνουν θάρρος σε άλλους ελεύθερους. Με αποτέλεσμα εκείνος να νομίζει ότι μπορεί να είναι έτοιμη να χωρίσει, μπορεί να μην ενδιαφέρει τελικά τόσο πολύ ο νυν σύντροφός της, αλλά τελικά απλά παίζει παιχνίδια για να πάρει λίγη επιβεβαίωση και ένα είδος εξουσίας που θα ασκήσει στον άλλον. Το θέμα εδώ είναι ουσιαστικά η εξουσία στο βρώμικο παιχνίδι. Το βρώμικο παιχνίδι σε βοηθάει να νιώσεις για λίγο ανώτερος. Πρόσεχε όμως, γιατί αυτή η ανωτερότητα κάποια στιγμή θα την πληρώσεις. Γιατί κάποιος θα παίξει και με σένα ένα βρώμικο παιχνίδι και μετά δεν θα νιώσεις καθόλου καλά, αγαπητέ μου φίλε ή φίλοι. Πολλές φορές ζευγάρια μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να ξενοκοιτάζει ή να λαχταράει κρυφά την τον σύντροφο του άλλου. Ξέρω ότι μπορεί εν δυνάμει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο πολυγαμικοί. Άλλοι δεν είναι, άλλοι είναι. Θα σας έλεγα όμως να συνάπτετε σχέσεις κατά κόρον με ανθρώπους που πραγματικά σας γοητεύουν. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας συνάπτουν σχέσεις με ανθρώπους που ίσως δεν ερωτεύτηκαν. Και όταν δεν ήσουν ερωτευμένος με τον σύντροφό σου, όταν δεν σε συναρπάζει ο σύντροφό σου, όταν δεν σε γοητεύει ο σύντροφό σου, είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή να αρχίζει το μάτι σου να παίζει και να θέλεις να φλερτάρεις και με άλλα άτομα. Βέβαια, μπορεί να σε γοητεύει ο σύντροφό σου και κάποια στιγμή να το νιώσεις πάλι και αυτό, αλλά θα έχει αρκετά όρια όλη αυτή η κατάσταση, γιατί ήδη είσαι εσωτερικά καλυμμένος. Είσαι γεμάτος από τον σύντροφό σου. Πηγαίνεις σπίτι σου και αυτό που βλέπεις σε γοητεύει, αυτό που βλέπεις σε συναρπάζει.
Όταν λοιπόν είσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς πραγματικά και βαθιά, προϋποθέτει αυτή η κατάσταση να είσαι ήδη πολύ καλά μέσα σου. Χρειάζεται να έχεις έναν αρκετά καλό βαθμό υγιούς αυτοεκτίμησης. Αλλιώς δεν ξέρω αν μπορείτε να είστε με ανθρώπους που είναι ερωτεύσιμοι. Και πάντα θα ψάχνετε κάτι καλύτερο και πάντα θα ψάχνετε επιβεβαίωση απ' έξω, γιατί δεν την έχετε μέσα σας. Πάλι θα γυρίσω στην αυτοεκτίμηση και στον εσωτερικό πυρήνα, που όλοι χρειάζεται να θυμόμαστε και να δουλεύουμε, ότι είμαστε ok όπως είμαστε. Χρειάζεται να μάθεις να αγαπάς και να δέχεσαι τον εαυτό σου ακριβώς όπως είναι, με όλα τα πρωτά του σημεία. Μην περιμένεις να γίνεις τέλειος για να βρεις έναν τέλειο σύντροφο. Μην περιμένεις να έχεις την απόλυτη αυτοπεποίθηση για να έχεις αυτοεκτίμηση. Δεν υπάρχει αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξελισσόμενα όντα και κάθε μέρα εξελισσόμαστε. Κάθε μέρα όταν αντιμετωπίζουμε τις φοβίες μας, κάποιες είναι μεγάλες, κάποιες είναι μικρές, και κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται και βοήθεια σε αυτό που είναι ειδικό, τότε σιγά σιγά η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση αυξάνεται. Λίγοι άνθρωποι γεννιούνται με έναν πολύ ισχυρό πυρήνα και λίγοι άνθρωποι δεν έχουν χτυπηθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον σε αυτόν τον πυρήνα. Συνήθως οι γονείς στην προσπάθειά τους να κάνουν ένα αξιότιμο πολίτη, να δημιουργήσουν έναν σωστό άνθρωπο, χτυπάνε σε πολύ βάναυσο βαθμό την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Δηλαδή, το κριτικάρουν συνέχεια, είναι πάρα πολύ αυστηροί, το εμποδίζουν συνέχεια, του βάζουν συνέχεια τρικλοποδιές, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Και το παιδί κάποια στιγμή πάβει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να έχει μια πάρα πολύ πληγωμένη αυτοεκτίμηση και απειροελάχιστη αυτοπεποίθηση. Και αυτό θα φαίνεται σε όλη του την ενέργεια και σε όλη του τη συμπεριφορά. Θα αμφιβάλλει συνέχεια για τον εαυτό του. Θα σας πρότεινα λοιπόν, αν είστε γονείς, να ενθαρρύνετε το παιδί σας χωρίς να δημιουργείτε νάρκισσους, χωρίς να δημιουργείτε άχρηστους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους. Κανείς δεν είναι ανώτερος από τους άλλους. Αλλά χρειάζεται να νιώθω καλά με μένα. Δηλαδή, το παιδί να νιώθει ότι είναι ok να κάνει λάθη, είναι ok να είσαι ένας ατελής άνθρωπος. Ούτως ή άλλως κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε ο Θεός ο ίδιος. Γιατί αν ήταν, δεν θα έτρωγε το λιοντάρι το ελάφι. Έτσι δεν είναι. Για να γυρίσω πάλι στο θέμα μας. Παίξτε λοιπόν καθαρό παιχνίδι στο φλερτ. Αν είστε με έναν άνθρωπο, σεβαστείτε τον την και μην φλερτάρετε με άλλους ανθρώπους. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Μην δημιουργείτε πλήγματα στις σχέσεις σας και μην πληγώνετε τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί αν σας το κάνουν, δεν θα σας αρέσει καθόλου και θα νιώθετε αρκετά ταπεινωμένοι. Αφήστε λοιπόν τους ελεύθερους να φλερτάρουν με ελεύθερους και αν είστε δεσμευμένος, κάντε μερικά δωράκια στον σύντροφό σας, φερθείτε λίγο πιο όμορφα, κάντε μερικές εκπλήξεις, δηλαδή δημιουργήστε ένταση και ομορφιά και ζωντάνια μέσα στη σχέση. Μην ψάχνετε συνέχεια απ' έξω να βρείτε την απάντηση, γιατί δεν είναι ούτε εκεί. Είναι μέσα σας κατά κόρον και είναι στη μεταξύ σας επικοινωνία. Το φλερτ υπάρχει για να μας κάνει πιο ευτυχισμένους και όχι δυστυχισμένους. Αν λοιπόν παίζετε παιχνίδια εξουσίας με ανθρώπους οι οποίοι δεν σας στέλνουν σε κάτι, απλά μπορεί να σας έδειξαν ένα ενδιαφέρον, τότε τον εαυτό σας προσβάλλετε και δεύτερον, κάποια στιγμή θα δημιουργήσετε ένα πολύ αρνητικό έδαφος και θα πάρετε πίσω αυτήν την ενέργεια που δώσατε. Η ζωή κάνει κύκλους και όλα γυρνάνε πίσω στον αποστολέα. Πηγαίνετε λοιπόν σε νησιά, ντυθείτε όμορφα, φροντιστείτε το σώμα σας, κάντε τα μπανάκια σας, απολαύστε το καλοκαίρι, πάρτε το θάρρος να φλερτάρετε. Αγόρια, αν σας αρέσει ένα κορίτσι, μην την κοιτάτε 15 ώρες, κάντε βήμα. Αν αυτή η κοπέλα σας χαμογελάσει και σας κοιτάξει, κάντε βήμα. Αλλά ακόμα και αν δεν σας χαμογελάσει, πλησιάστε. Πλησιάστε χωρίς να γίνεστε φορτικοί. Κάντε το στο τσακ. Πλησιάστε άτομα που σας αρέσουν. Μην περιμένετε την κατάλληλη στιγμή και μην περιμένετε την κατάλληλη ατάκα και μην περιμένετε να το κάνετε τέλεια. Δεν θα το κάνετε ποτέ τέλεια. Μια κατάσταση που είναι καινούργια για εσάς πάντα περιέχει τρακ και πάντα μπορεί να γίνει λίγο ατσούμπαλα. Στην αρχή, όταν εξοικειωθείτε με την προσέγγιση, δεν θα το κάνετε πια ατσούμπαλα. Πιστέψτε με, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζετε. Παίξτε λοιπόν το καλοκαίρι
τίμια, καθαρά και κάντε το ευχάριστο, ρε αδερφέ. Και στο κάτω-κάτω, αν κάποιος άνθρωπος δεν ανταποκριθεί, αυτό σημαίνει απλά ότι δεν είναι για να είστε μαζί ή δεν είναι για να προχωρήσει η βραδιά με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και έξω που μπορεί να ενδιαφέρονται για εσάς και μπορεί να περιμένουν να σου πλησιάσετε. Σταματήστε λοιπόν αυτό το ανόητο κοίταγμα, ειδικά στο αγόρι το λέω. Σταματήστε να κοιτάτε συνέχεια, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Μοιάζει λίγο ψυχοπαθή όταν κοιτά έτσι. Και το ίδιο θέλω να πω και στα κορίτσια. Όταν κοιτάμε ένα αγόρι έτσι, πάρα πολλή ώρα, και κύριο μετά κάποιο σε μη βρει το θάρρο και σε πλησιάσει, γιατί του πει δεν ενδιαφέρομαι, τότε έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αγαπητή μου φίλη, και πρέπει να το κοιτάξει. Okay. Καλά είναι λοιπόν οι πράξεις σας να συνάδουν με τα λόγια σας. Αλλιώς θεωρώ ότι δεν είστε ψυχικά ισορροπημένοι. Δεν είμαστε ψυχικά ισορροπημένοι. Αν δεν ταιριάζει το θέλω μου με την πράξη μου. Ενώσετε αυτά λοιπόν, γιατί στην επικοινωνία μας πλέον υπάρχει τεράστια σύγχυση. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δίνει άλλα μηνύματα, άλλα θέλει, άλλο σκέφτεται, άλλο δείχνει, άλλο κάνει. Υπάρχει μια τεράστια σύγχυση και έξω. Σαν να μην υπάρχουν πια ηθικοί κώδικες. Σαν να έχουν ισοπεδωθεί όλοι οι κανόνες που υπήρχαν κάποτε. Οπότε καιρός είναι λοιπόν να βρούμε πάλι τα πατήματά μας, να βρούμε πάλι το ήθος μας και να βρούμε πάλι το κέντρο μας. Το φλερτ και ο έρωτας είναι κάτι άπειρα απολαυστικό. Χρειάζεται να το κάνεις όμως και εσύ καθαρό και βάλε πλαίσια στη συμπεριφορά σου. Δεν φαντάζεσαι πόσο καλά θα νιώσεις και πόσο ασφαλής. Και τότε θα έλξεις ένα άτομο το οποίο βάζει και αυτό πλαίσιο, γιατί βλέπει ότι έχει ένα καθαρό άνθρωπο απέναντί του. Ρίσκαρε φέτος το καλοκαίρι, αν είσαι ελεύθερος, διεκδίκησε αυτό που θέλεις διακριτικά, μέχρι εκεί που σε παίρνει, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μην εγκαταλείπεις την προσπάθεια, εφόσον το άλλο άτομο σου δείξει ενδιαφέρον. Αν δεν σου δείξει, σε παρακαλώ, μην επιμένεις, δέξου τα όρια που σου βάζει και απλά πας για άλλο. Είναι τόσο απλό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε δύσκολο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με έναν φίλο, με μια φίλη σας, είμαι σίγουρη θα τον βοηθήσει ή θα την βοηθήσει για να ζήσει ένα κάπως πιο ευχάριστο και πιο ανάλαφρο καλοκαίρι. Και με περισσότερο αλατοπίπερο και λίγες πεταλουδίτσες στο μάχη, Νομίζω το χρειαζόμαστε αυτό. Ειδικά το καλοκαίρι. Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για καινούργια βίντεο του καναλιού μας, κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται κάθε εβδομάδα ειδοποιήσεις για νέα βίντεο και να μην χάνετε κανένα. Να είστε με πανέμορφη μέρα, με πανέμορφο βραδάκι και τα ξαναλέμε στο επόμενό μας θέμα και βίντεο. Φιλάκια πολλά!